Χαίρετε. Αριστοτρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022. Mm-hmm. 22 Ενδεκάτου 2022. Εισηγήθηκες εσύ το θέμα μας σήμερα, για πες το. Λοιπόν, έχουμε γίνει μάρτυρες το τελευταίο διάστημα αρκετών αρνητικών ειδήσεων, οι οποίες είναι τόσο δύσκολες στη χώνεψή τους, που πάρα πολλοί κόσμο έχουν αναστατώσει. Είτε αληθεύουν είτε όχι, σημασία έχει ότι ο αντίκτυπος τους στη ψυχολογία του κοινού είναι πάρα πολύ βροντερός. Και είναι κάτι που έχω εντοπίσει εγώ, τουλάχιστον στους θεραπευόμενους μου που το συζητάμε, ότι είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχουν αγιοποιημένες μορφές των μέσων και αυτές αρχίζουν να κατεδαφίζονται η μία μετά την άλλη, να συνεχίσει ο μέσος πολίτης να πιστεύει ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που μπορεί δηλαδή να είναι φάροι και οδηγοί και πνευματικοί άνθρωποι που μπορεί κανείς να σταθεί σε αυτό και να πορευτεί στη ζωή του. Γιατί πάσχουμε από πρότυπα. Τώρα είναι μεγάλο το θέμα αυτό. Πολλοί μπορούν να ρωτήσουν αν υπάρχουν όντως πρότυπα, ποιοι άνθρωποι γίνονται πρότυπα, γιατί κάποιοι γίνονται πρότυπα, είναι καλό να γίνονται. Είναι πολλά τα ερωτήματα, αλλά γενικότερα όταν η κοινωνία διψά για ανθρώπους αυθεντικούς και ανθρώπους που να είναι αγνοί και καλοί άνθρωποι, γιατί συμβαίνουν τόσα πολλά που έχουν ανάγκη ο κόσμος να αισθανθούν ότι υπάρχει κάπου η ελπίδα, ότι η ανθρωπότητα δεν πάει κατά βαρβάρων. Και αυτοί εν μέσω μίας νύχτας κατεδαφίζονται μέσω της ειδήσης, αυτό πληγώνει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή θες να πεις, οπωσδήποτε η Αριστονίκη αναφέρεται στην επικαιρότητα και την επικαιρότητα αυτής της εβδομάδος, η οποία ξεκίνησε από την προηγούμενη Παρασκευή, είναι ότι έχουν αρχίσει και μαζεύονται μαρτυρίες και κατηγορίες και καταγγελίες εναντίον της δομής αυτής της ΜΚΟ και του ιερέως ο οποίος προείσταται. Λοιπόν, εγώ θα σου θέσω το εξής ερώτημα. Όντως ζούμε σε μια εποχή στην οποία είναι μια στην οποία ακόμη δεν έχουμε βρει τις ανθρωπιστικές, τις πνευματικές αξίες τις οποίες να εγκολπωθεί η εποχή μας. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο στο οποίο η γενικότητα του πληθυσμού έχει απορρίψει τις πολιτικές αρχές, την εξουσία, την έχει απορρίψει. Έχει απορρίψει την εκκλησία, δεν εμπιστεύονται το κράτος οι πολίτες, με το δίκιο τους θα έλεγα. Και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει ως κοινωνία, ως μεταμοντέρνα κοινωνία που είμαστε, ακόμη δεν έχουμε καταφέρει, μιλάω τώρα σε μακροκοινωνικό επίπεδο, όχι μικροκοινωνικό, δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε μια ταυτότητα. Και να πούμε εμείς, για παράδειγμα, αν είμαστε οι Έλληνες, οι οποίοι έχουμε αυτά τα ιδεώδη, αυτά τα πιστεύω, έχουμε αυτά τα πνευματικά ιδανικά και προωθούμε προβάλλουμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι εγκολπώνονται αυτά τα ιδανικά, που κατά την γνώμη μου θα έπρεπε να ήταν ανθρωπιστικά, ανθρωποκεντρικά και ανθρωπιστικά. Λοιπόν, εγώ ο Αριστονίκη, συγγνώμη που θα σου το πω, επειδή έχω ασχοληθεί λίγο περισσότερο με τη showbiz από ό,τι ασχοληθήκες εσύ, ενώ και σε πανελλαδικό επίπεδο, θεωρώ ότι και τα κανάλια και η pop κουλτούρα γενικότερα, αυτό που προωθεί είναι τις ακίνδυνες μετριότητες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Σε όλους τους τομείς, και στους εργασιακούς τομείς, αλλά και στην κατηγορία προβεβλημένα πρόσωπα. Τα πρόσωπα τα οποία προβάλλονται και δεν δέχονται αφισβήτηση για να προβληθούν, είτε και προωθούνται από το σύστημα και από την pop κουλτούρα να προβάλλονται, είναι πρόσωπα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα ευφυή, δεν είναι ουσιαστικά μορφωμένα, γιατί για κάποιους μου έχει πολλά χαρτιά, αλλά να μην είναι ουσιαστικά μορφωμένος, δεν είναι άνθρωποι καλλιεργημένοι και κατά τη γνώμη μου, συγγνώμη που θα το πω, είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτι να κρατούν εναντίον τους ώστε να τους έχουν στο χέρι. Εγώ το λέω αυτό το πράγμα έχοντας πλήρη συνέστηση του τι συμβαίνει
και έχοντας υπάρξει στους χώρους τους τηλεοπτικούς, τους προβεβλημένους και έχοντας φύγει με τη θέληση μου. Mm. Εγώ γι' αυτόν τον σκοπό, γι' αυτόν τον λόγο δεν κάνω πλέον τηλεόραση. Γι' αυτόν τον λόγο πλέον είμαι ξεκάθαρα μόνο στο διαδίκτυο. Γι' αυτόν τον λόγο έχω κλείσει το γραφείο στην Κύπρο και δεν βλέπω κόσμο στην Κύπρο. Γι' αυτόν ασχολούμαι με τα μέσα που ασχολούμαι, τα οποία δεν είναι mainstream. Ούτε το YouTube είναι mainstream, ούτε το διαδίκτυο είναι mainstream αυτή τη στιγμή. Για τον λόγο του ότι θέλω να είμαι αυθεντική. Δεν λέω ότι εγώ είμαι ο καλός ο ψυχολόγος ή ο καλός άνθρωπος και άλλοι δεν είναι. Αλλά για να μπορέσεις να όχι απλώς να επιβιώσεις, να ανθίσεις, να κάνεις thrive μέσα σε αυτό το σύστημα που υπάρχει τώρα, σε αυτή την κουλτούρα, πρέπει να δώσεις, να πουλήσεις τη ψυχή στο διάβολο. Ήσουνα μαζί μου και όταν κάναμε τηλεοπτική εκπομπή το 2013-2014 στο Capital στη Λεμεσό, ήσουν και μαζί μου όταν κάναμε την εκπομπή στο Σίγμα, τα ξέρεις. Το ξέρεις ότι δεν σηκώνει το κλίμα τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αυθεντικοί. Ναι, δεν το σηκώνει. Δηλαδή, άρα τα πρότυπα, τα γενικά πρότυπα τα οποία προβάλλονται μέσα από την τηλεόραση, μέσα από την pop κουλτούρα γενικότερα, όχι όλοι, οι περισσότεροι όμως είναι τέτοιες ακίνδυνες για τη διαφθορά του συστήματος μετριότητες. Ναι. Συμφωνείς με αυτό? Συμφωνώ. Συμφωνώ ότι προωθούνται πιο εύκολα και σαν να σκαρφαλώνουν πιο εύκολα. Και το βλέπεις αυτό. Και κάνουν και πιο εύκολα εκπτώσεις στον τρόπο. Αγάπη μου, το βλέπεις αυτό και ποιοι είναι επικεφαλείς σε οργανισμούς, ποιοι είναι επικεφαλείς σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, ποιοι παίρνουν προαγωγές, ποιοι ανεβαίνουν τη σκάλα, το corporate ladder που λένε, τη σκάλα των επιχειρήσεων. Δηλαδή, όταν είσαι έντιμος άνθρωπος και ίσως και δεν ξεπουλιέσαι, έτσι όπως λειτουργεί αυτή η διεφθαρμένη κοινωνία στην οποία ζούμε σήμερα, δεν θα σε προωθήσουν. Οπότε εγώ νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία αυτό τώρα. Εν τω μεταξύ δεν παίρνουμε θέση με την έννοια ότι ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Διαφαίνεται ότι όντως υπάρχει ζήτημα γιατί είναι τόσες πολλές καταγγελίες από τόσα πολλά πρόσωπα. Θα δείξει τι συνέβαινε στο μέλλον. Είναι τραγικό να χρησιμοποιείται μια ΜΚΟ για συμφέροντα, οποιοδήποτε είδους συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα, σεξουαλικά συμφέροντα, δεν ξέρω τι άλλο. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό να χρησιμοποιεί κάποιος το σχήμα, το εκκλησιαστικό, για να περνά παρατήρητος και να κάνει τη δουλειά του. Δεν ξέρω, πραγματικά, εγώ δυσκολεύομαι να μιλήσω γιατί έχουμε τουλάχιστον στις αρχές της δημοκρατίας και το τεκμήριο της αθότητας μέχρι να καταδικαστεί κάποιος. Οπότε ας ελπίσουμε να μην είναι έτσι με ποια έννοια, με την έννοια ότι δεν θέλουμε να... Εντάξει, το θέμα είναι πώς μια είδηση μπορεί να στεναχωρέσει και να πληγώσει ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτό το άμεμπτο, σε αυτό το υπεράνω υποψίας. Δεν υπάρχει άμεμπτο. Δεν υπάρχει. Αλλά έχει ανάγκη ο κόσμος σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Τώρα δεν εξετάζουμε αν είναι καλό ή κακό. Πρέπει να χρησιμοποιούμε την κρίση μας, κόρη. Δηλαδή, αν βλέπεις έναν άνθρωπο. Αυτό μας βοηθά να χρησιμοποιούμε την κρίση μας. Το κανάλι μας. Όλοι οι φορείς που υπάρχουν. Τώρα ανοίγουμε πολλά μεγάλα ζητήματα. Αλλά όλοι οι φορείς που υπάρχουν και όλη αυτή η παπαρδολογία των μέσων της τηλεόρασης που. Τουλάχιστον στην Ελλάδα η κουλτούρα είναι από το πρωί η γυναίκα που μένει στο σπίτι, συνήθως οι γυναίκες έμενα στο σπίτι, δεν ξέρω αν είναι και άντρες τώρα. Σίγουρα και άντρες. Ακούνε τέλος πάντων όλες αυτές οι εκπομπές που πιπιλίζουν ένα θέμα και το εκτροχιάζουν κανονικότατα και όλα αυτά που γίνονται και είναι σαν να τους πιπιλίζουν το μυαλό για ένα θέμα, σαν να φυτεύουν στον κόσμο μια είδηση. Λοιπόν, αν ζεις υπό αυτό το καθεστώς και έχεις περάσει και από σχολεία τα οποία σε έχουν μπήκες κρέας και βγήκες σαλάμι, δηλαδή σε έχουν πραγματικά βάλει μέσα σε μια κομπή. Μπήκες κρέας και βγήκες σαλάμι, καλό! Ναι, σε κομποστοποίησαν, τότε ποια κριτική σκέψη, ποιος σε βοήθησε για να αναπτύξεις κριτική σκέψη. Άρα μπορεί να είναι χρήσιμο να πέφτουν αυτά τα χάρτινα κατασκευάσματα, αυτοί οι ψεύτικοι ήρωες, αυτοί οι ψεύτικοι, τα ψεύτικα σύμβολα, για να αρχίσει και ο κόσμος να χρησιμοποιεί το μυαλό του και να αναπτύξει κριτική σκέψη και να καταλάβει, συγγνώμη που είναι η μέρα σου όλα σου περνώ.
Να καταλάβει ο κόσμος ότι όπως μπορεί να έχουμε έναν νάρκισο μέσα στο σπίτι μας, πώς μπορεί να έχουμε έναν νάρκισο μέσα στην ερωτική μας ζωή, μπορεί να έχουμε έναν νάρκισο στην εργασία μας, έτσι μπορεί να έχουμε και έναν νάρκισο στην τηλεόραση. Και έναν νάρκισο επικεφαλή ενός οργανισμού. Και έναν νάρκισο ο οποίος να παρουσιάζεται ως άγιος και άμωμος και άμεμπτος και τέλειος πολίτης και στην ουσία να είναι νάρκισος. Οπότε η ψυχοεκπαίδευση που λαμβάνουμε εδώ πέρα θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για να κρίνουμε με το δικό μας το μυαλό. Αν αυτός που σου προβάλλουν και αυτός που σου παρουσιάζουν ως ο καλός, ο σπουδαίος, ο άριστος, αν όντως είναι. Εδώ στην Κύπρο είχαμε την ιστορία με τους αρίστους, θυμάσαι. Είχε έναν πρόεδρο κάποτε, ονόματα δεν λέμε, πολύ ψηφίσαμε, ο οποίος είπε: εγώ θα κυβερνήσω με τους άριστους τον αρίστο. Πραγματικά. Είχε μπει ένας πρόεδρος. Και έναν έτσι κραυγαλαίο παράδειγμα ήταν ότι είχε διοριστεί σε μια θέση κλειδί κάποιο, ο οποίος ήταν άριστος των αρίστων και εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι ήταν ψεύτικα τα χαρτιά του, ψεύτικα τα διπλώματά του, ψεύτικη η βαθμή του. Ψεύτικα τα λόγια, ψεύτικα. Ψεύτικα τα λόγια που πες. Δηλαδή, να σταματήσουμε να είμαστε πρόβατα. Και όταν ακούμε μια εκπομπή στην τηλεόραση, ενώ και όταν ακούτε αυτή τη δική μας συζήτηση, κρίνετε μας. Χρησιμοποιήστε τη λογική σας. Πείτε, αυτά που λέει αυτή μου φαίνονται μπούρδες. Δεν θα τα λάβω υπόψη. Ή υπάρχουν λογικές αντιφάσεις σε αυτά που λέγονται. Χθες το βράδυ μου στέλνει μια φίλη, η οποία παρακολουθεί το κανάλι και η οποία είναι θρήσκα. Εντάξει. Μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Θέκλα μου, σε παρακαλώ, τι άποψη έχεις γι' αυτό που συμβαίνει με την κυβέρνηση. Της λέω: δεν έχω άποψη ακόμη. Επειδή ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και δεν έχω δει πολλά πράγματα. Και μου στέλνει ένα link στο YouTube για να ακούσω μια ραδιοφωνική εκπομπή. Ήταν μια τηλεφωνική παρέμβαση ενός ιερωμένου, ο οποίος μιλούσε σε ένα δημοσιογράφο στο ραδιόφωνο. Και μου λέει, για άκουσε αυτό. Και τι ακούω εκεί πέρα. Ακούω, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός ο παπάς, ούτε ασχολήθηκα. Ακούω κάποιον ο οποίος να λέει ένα σωρό κουβέντες αστήριχτες και αβάσιμες. Και τις γράφω. Τις γράφω τις κοπέλες. Τη λέω, θα το ακούσω, τη λέω, όταν θα μπορέσω. Θα ήθελα, μου λέει, όταν το ακούσει, να μου πει την άποψή σου, διότι εκτιμώ πάρα πολύ τι απόψει σου και την πιστημοσύνη σου. Σε φιλώ, είχαν καλεσμένο, είναι αυτό εδώ. Ναι. Δεν το ξέρω, εσύ τον ξέρει. Προβληματικό, ναι. Γιατί εγώ το που τον άκουσα φάνηκε με εντελώς προβληματικό. Λοιπόν, τη λέω, το άκουσα και έφρυξα. Λία μου, της λέω, ο ιερέας αυτός δεν έχει κανένα, μα κανένα επιστημονικό, λογικό ή νομικό επιχείρημα. Κανένα απολύτως. Η εκπομπή αυτή που μου στείλες να ακούσω ήταν πλήρης στο σκοταδισμό. Μακάρι να μην έχει κάνει τίποτα αυτός που κατηγορείται ότι έχει κάνει, αλλά εγώ βλέποντας ως ένας απλός άνθρωπος, όχι ψυχολόγος, το βλέμμα του μου φαίνεται εξαιρετικά ένοχος. Δεν ξέρω όμως. Καθώς και ύποπτος ο τρόπος που διαχειρίστηκαν επικοινωνιακά το ζήτημα εκείνες τις δύο φορές που βγήκα στην τελώσια και μετά δεν βγήκα. Πραγματικά και σίγουρα είναι σχρόν, της έγραψα, ο παπάς αυτός, ο οποίος τώρα διαβάζω ότι είναι και ψυχίατρος, είναι δυνατόν. Ότι ο παπάς αυτός να κατηγορεί τα παιδιά και τους ψυχολόγους. Γιατί κατηγορούσαν τα παιδιά και τους ψυχολόγους, ο παπάς! Ναι! Μα είμαι μητροπολιτής. Όχι, είναι το επίθετο. Λοιπόν, και η κοπέλα μου έγραψε: σε ευχαριστώ από καρδιάς που άκουσες τη συνέντευξη και μου απάντησες. Συνέχεια σε ακούω και σε ευγνωμονώ μας ανοίγει τα μάτια κλπ. Θρήσκα κοπέλα. Και δεν σημαίνει ότι αν ένας ιερωμένος αποδειχτεί ότι είναι εγκληματίας, ότι όλοι οι ιερωμένοι είναι εγκληματίες. Δηλαδή, κρίση. Δεν έσκασα. Είστε εσείς. Δεν είναι στο τρίτο. Κοίταξε να δεις, δεν σημαίνει. Αλλά όλοι μας έχουμε μία αθώα παιδική πεποίθηση ότι υπάρχουν εκεί έξω ή έχουμε ανάγκη εκεί έξω να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να είναι φάροι φωτεινοί. Και επειδή η εποχή μας δεν υπάρχουν ούτε... Μπορεί να υπάρχουν, αλλά να μην βγαίνουν να μιλάνε οι άνθρωποι. Μπορεί να υπάρχουν και το μέλλον να τους να φανούν. Υπάρχουν άνθρωποι πνευματικοί που να βγουν εκεί και να πούν τη γνώμη τους χωρίς να φοβούνται ή να πάρουν επάνω τους κάτι, την άποψή τους ή οτιδήποτε. Δηλαδή,
Λείπει από την εποχή μας αυτό. Λείπει. Δεν έχουμε ανθρώπους εύκολα που θα τα βάλουν με το σύστημα, που θα τα βάλουν με όλους αυτούς παρατρεχάμενους και θα βγουν εκεί και θα πούν, ξέρετε αυτό, κι άμα σας αρέσει, εμένα η γνώμη μου είναι αυτή. Γιατί και αυτοί προφανώς θα τιμωρηθούν για αυτό που θα πούν. Να στοιχειοθετήσεις τη γνώμη σου. Να στοιχειοθετήσεις, αλλά ναι, δεν θα τους βγάλουν στα κανάλια, δεν θα βγουν στα τα κανάλια, δεν θα τους βγάλουν καν, θα τους δώσουν βήμα να μιλήσουν. Θα τους κόψουν. Με το που πούνε κάτι που δεν τους αρέσει, απλά θα τους κόψουν. Και δεν θα τους ξαναβγάλουν. Ένα λεπτό, τα κανάλια και τα κανάλια και τα κανάλια. Αυτοί που στηρίζουν τα κανάλια είναι οι τηλεθεατές, οι οποίοι βλέπουν τα κανάλια και ανεβάζουν την τηλεθέαση των καναλιών, και έτσι ένα κανάλι για να διατηρήσει μια εκπομπή πρέπει να έχει υψηλή τηλεθέαση. Νομίζω ότι δεν είμαστε τόσο αβοήθητοι όσο νομίζουμε, ότι μπορούμε ως καταναλωτές των ειδήσεων να κλείνουμε τους δέχτες μας, να λέμε όχι. Μπορούμε. Το θέμα είναι ποιο είναι το κοινό των καναλιών. Μπορεί να είναι άνθρωποι που να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση, μεγαλύτερης ηλικίας, που να μην είναι εύκολο για αυτούς να έχουν πρόσβαση σε άλλα μέσα, ίντερνετ και διάφορα δίκτυα. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό είναι το κοινό με αυτών των ανθρώπων. Όχι, έχει και ανθρώπους που δεν είναι, που είναι πιο μορφωμένοι και πάλι καταναλώνουν όλα τα αγαθά. Εντάξει. Υπάρχουν και αυτοί, αλλά η πλειονότητα αυτών που βλέπουν, πιστεύω, αυτές τις εκπομπές είναι άνθρωποι που δεν μπορούν, δεν έχουν ενδεχομένως. Εγώ βλέπω στο διαδίκτυο. Όταν υπάρχει μια τέτοια επικαιρότητα, σαν χθες το βράδυ έκανα search στο YouTube το ζήτημα και είδα 7 διαφορετικά βιντεάκια που ήταν από 7 διαφορετικές εκπομπές που μιλούσα για το ζήτημα και τα άκουσα με κριτική σκέψη. Δεν τα άκουσα τους τυράω, αυτό λένε, αυτό είναι. Κριτική σκέψη είναι ένα στοιχείο που εκλείπει. Δεν υπάρχει πολλής κόσμος που να έχει κριτική σκέψη. Δεν καλλιεργείται ούτε από την παιδεία μας, που δεν υπάρχει για μένα παιδεία. Τα σχολεία τουλάχιστον δεν καλλιεργούν την παιδεία. Μόνο από το σπίτι, ό,τι κάνουν οι γονείς. Ναι, όμως, πάμε τώρα σε αυτά που συζητούμε καθημερινά εδώ στο κανάλι. Όταν είσαι ένα θύμα μέσα στην ίδια σου οικογένεια και δέχεσαι ψυχική, σωματική, σεξουαλική, όλων των ειδών κακοποίηση από τους γονείς σου και θυματοποιείσαι και μεγαλώνεις και γίνεσαι ένας yes man ή μια yes woman και σε μαθαίνουν οι ίδιοι σου γονείς ό,τι σου λένε να το δέχεσαι χωρίς αντίδραση και όταν αντιδράς τρως μια φάπα, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά, πώς μεταφέρεις. Πώς θα αναπτύξεις κριτική σκέψη. Και όταν πηγαίνεις σε ένα σχολείο που πρέπει απλά να αποστηθίζεις ολόκληρους καταλόγους για να μπορέσεις να περάσεις, πώς θα αποκτήσεις κριτική σκέψη. Άρα πώς μπορούμε να λέμε του κόσμου δεν έχεις κριτική σκέψη, αφού κανείς δεν του την καλλιέργησε. Πρέπει να κάνει μόνος του δουλειά. Είναι Αριστοτρίτη. Πρέπει να κάνει μόνος του δουλειά. Είναι Αριστοτρίτη. Βρισκόμαστε στο ψυχοεκπαιδευτικό μας καναλί. Και αυτό το βίντεο το οποίο το έκανα hijack, που κάνει αεροπειρατεία στην Αριστοτρίτη σου, συγγνώμη. Αεροπειρατεία. Ναι, hijacked your day. Δεν πειράζει. Ενώ μίλησα παραπάνω από σένα, είναι Αριστοτρίτη. Δεν πειράζει. Χίλια συγγνώμη. Συγγνώμη. Όχι, πραγματικά εννοώ του, συγγνώμη. Και κάθε Αριστοτρίτη που φτιάχνουμε, και ξέρεις ότι είσαι η μοναδική καλεσμένη επειδή είσαι σταθερή μέρα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι μόνο επειδή σε αγαπώ πάρα πολύ και είσαι η αδερφή που δεν είχα ποτέ. Έχω ακόμα μια που είναι αδερφή που δεν είχα ποτέ, αλλά είσαι μια από τις δύο αδερφές που δεν είχα ποτέ. Είσαι όμως και ένας άνθρωπος που θεωρούμε ότι η επιστημονική σου γνώση, η επιστημοσύνη σου και οι απόψεις σου, οι πολιτικές και οι κοινωνικές, όχι κομματικές, έχεις πολιτικές και κοινωνικές απόψεις ως κοινωνικός επιστήμονας. Και η Αριστονίκη έχει απόψεις πολύ καλά εδρεωμένες και στοιχειωμένες, σε αντίθεση με εμένα που εγώ γενικά δεν ασχολούμαι και πολύ με αυτά. Ενώ δεν ασχολούμαι με το μακροκοινωνικό πεδίο, ασχολούμαι μόνο με το μικροκοινωνικό. Εσύ ξέρω ότι έχεις ενδιαφέρον πραγματικό και ασχολείσαι και με το μακροκοινωνικό πεδίο και ως ακαδημαϊκός αντράς. Είσαι πολύ χρήσιμη και το κανάλι αυτόν έχει αυτόν τον σκοπό. Της ψυχοεκπαίδευσης, η οποία ψυχοεκπαίδευση έχει να κάνει και με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ελευθερίας των προσώπων. Ναι, αυτόν προσπαθούμε να κάνουμε. Απλά αυτόν το γεγονός, αυτή η ζωφερή επικαιρότητα φέρνει στο φως τις ελλείψεις που έχουμε ενός κοινωνία γύρω από το τι άνθρωποι είμαστε,
γύρω από τις γνωστικές μας ικανότητες, του να μπορούμε να αφουγκραζόμαστε, να σκεφτόμαστε, να φιλτράρουμε και να έχουμε το θάρρος της δικής μας προσωπικής γνώμης. Αυτό το πολύ πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν έχουμε, και βάζω και όλους μέσα, δεν μιλάω μόνο για άλλους, δεν έχουμε γιατί δεν καλλιεργήθηκε ούτε πολλές φορές από την οικογένεια μας, ούτε και από το σχολείο, και καλούμαστε μόνοι μας να το αποκτήσουμε, διαβάζοντας βιβλία, διαβάζοντας εφημερίδες, διαβάζοντας άρθρα, κάνοντας μια ανασκόπηση στο διαδίκτυο, βλέποντας ενημερωτικές και ψυχοεκπαιδευτικές εκπομπές, έστω και διαδικτυακές, για να καλλιεργήσουμε αυτήν την τόσο σημαντική πτυχή που δεν μας βοήθησε όλο το σύστημα να την καλλιεργήσουμε. Γιατί αυτή θα μας σώσει. Τι εισήγησε στους ανθρώπους οι οποίοι είναι ψυχοεκπαιδευόμενοι και ψυχοθεραπευόμενοι, γιατί μίλησες για τους θεραπευόμενους σου, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί ψυχικά και συναισθηματικά από την επικαιρότητα. Πώς τους εισηγήσε να το διαχειριστούν? Εισηγούμε να μην ακούνε συνέχεια πράγματα, αλλά να αποσυρθούν, να σκεφτούν ήδη γιατί είναι αυτό που τους στεναχώρησε, τι είναι αυτό που προσδοκούσαν, ποιες ήταν οι προσδοκίες τους και τέλος πάντων οι ανάγκες τους που κάλυπταν άνθρωποι που είναι έκπτωτοι ή που το σύστημα πλέον τους φτύνει γιατί ή περί έκπτωσης μιλάμε ή περί φτισήματος μιλάμε. Και οι δύο περιπτώσεις είναι ενδεικτικές ενός σαθρού συστήματος. Οπότε θέλω να κάνουν μια ψυχολογική ανασκόπηση με τη βοήθεια του θεραπευτή τους ή όσοι δεν πήραν αυτή την απόφαση ακόμα, έστω και μόνοι τους, και να αναρωτηθούν για ποιο λόγο τους στεναχώρησε αυτή η είδηση, τι είναι αυτό που έπληξε αυτή η είδηση μέσα τους και είναι σε αυτή τη θέση σήμερα, και να βρουν απαντήσεις. Και αν δεν μπορούν να βρουν απαντήσεις, να ζητήσουν τη βοήθεια κάποιου θεραπευτή της επιλογής τους και της εμπιστοσύνης τους, προκειμένου να βρουν αυτές τις απαντήσεις και να μην το αφήσουν όλο αυτό να τους κάνει κακόν και να πούν τελείωσε, είναι όλα μάταια, δεν υπάρχει τίποτα πλέον που να ελπίζουμε, να υπάρχουν άνθρωποι που να είναι καλοί. Υπάρχουν άνθρωποι που να είναι καλοί, απλά ίσως τους ψάχνουμε σε λάθος μέρη και ίσως αυτοί οι άνθρωποι να μην βγάζουν σημαίες και πανό γύρω από την καλοσύνη τους και από τη φιλανθρωπία τους. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να περάσουμε και μια ηθική εφηβεία. Mm-hmm. Λέει, στην εφηβεία πέφτουν, λέει, τα πρότυπα των γονιών, ίσως με αυτές τις καινούργιες αποκαλύψεις ή τα καινούργια ζητήματα που διερευνώνται, είπαμε, ακόμη δεν είναι τελεσίδικα, ίσως να είναι μια ευκαιρία να αμφισβητήσουμε τα πρότυπα, τα ηθικά που, ναι, αμάθητα καταπιέμε. Γιατί... Απλά να μην φτάσουμε στο στάδιο της ματαιότητας, της τελείωσης του ναι, ματαιού και της κενότητας. Η ότι... εφηβεία δεν έχει ματαιώσει. Η εφηβεία έχει αυτή την ορμή της νεότητας ότι καταλαβαίνω πλέον ότι οι γονείς μου δεν είναι τέλειοι. Όμως εγώ ως νέος άνθρωπος θα προσπαθήσω να είμαι όσο καλύτερος γίνεται. Αλλά δεν είμαστε εφήβοι, δεν είμαστε εξελιχτικά στο στάδιο της εφηβείας. Μπορεί να ομοιάζουν οι συμπεριφορές μας με τον εφήβο, αλλά δεν είμαστε εξελιχτικά. Είμαστε ενήλικες βασανισμένοι που ζούμε σε δύσκολες εποχές και προσπαθούμε να βγάλουμε πέρα. Ναι ρε μάνα μου, αυτό που εννοώ είναι ότι όπως οι έφηβοι δεν χάνουν την αισιοδοξία τους λόγω της ηλικίας τους και της ψυχοσυναισθηματικής τους συνθήκης. Από μέσα μας θα γίνει αυτό. Θα γίνουμε έφηβοι μέσα, δεν έχουμε, θα βρούμε τους αληθινούς. Όπως ένα έφηβος επαναστατεί από τους γονείς του και καταλαβαίνει ότι οι γονείς του δεν είναι θεοί, αλλά ψάχνει και λέει: θα διαβάσω βιβλία, θα κοιτάξω στην κοινωνία γύρω μου, στο διαδίκτυο, παντού, να βρω κάποιους ανθρώπους που πραγματικά να με εμπνεύσουν, πραγματικά να τους εκτιμήσω. Όχι γιατί μου τους έδωσαν, είναι οι γονείς σου, είναι τέλειοι πάρτους, ή αυτός έχει αυτή τη θέση στην κοινωνία, αν είναι σωστός πάρτον. Να βρω ανθρώπους που να μιλάνε πραγματικά σε μένα και έτσι να δημιουργήσω τη δική μου φυλή. Ναι. Γιατί έχει ανάγκη ο άνθρωπος να έχει αρχές, αξίες και ιδανικά. Και έχει ανάγκη να έχει πρότυπα. Και να έχει ανάγκη. Υγιή πρότυπα. Υγιή πρότυπα. Mm. Αλλά είναι λίγο μια κρίση που εγώ την έχω περάσει πολλές φορές, ιδιαίτερα όταν πήγα να σπουδάσω θέατρο και νόμιζα ότι
όλοι οι τέλος πάντων οι θεατράνθρωποι είναι σαν αυτά που λέει, είναι κρυμμένοι σαν στα βιβλία του Στανισλάφσκι, στα βιβλία του, στις αρχές τραγωδίες, σε όλους αυτούς, και όταν πήγα πόρο απήχαν από αυτήν την φαντασίωση που είχα εγώ ως έφηβη. Και απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Δεν μπορούσε να προσυδειάσει καθόλου αυτό που έζησα βιωματικά με αυτό που νόμιζα. Μπορεί άλλοι να έζησαν κάτι διαφορετικό από εμένα, αλλά τουλάχιστον εγώ το βίωσα πολύ διαφορετικά και έπεσαν όλες οι μάσκες πραγματικά, και είπα ότι αυτό το πράγμα δεν μου ταιριάζει και δεν θέλω να το κάνω. Και νομίζω ότι ζούμε σε εποχές που συνέχεια πέφτουν οι μάσκες, εύκολα πια, ευτυχώς, αλλά έχουμε πολλές μάσκες να μαζέψουμε. Και ταυτόχρονα έχουμε και πολλά κομμάτια μας να μαζέψουμε. Και δεν προλαβαίνουμε να μαζεύουμε με μάσκες και κομμάτια, κατάλαβες. Άρα όλο αυτό το ψυχανέμισμα χρειάζεται αναδόμηση και χρειάζεται δουλίτσα. Και το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποσυρθούμε από όλη αυτή την υπερπληροφόρηση και παραπληροφόρηση ταυτόχρονα, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα που είναι καθαρά δικά μας, καθαρά δική μας ανάγκη, και μετά σίγουρα θα ηρεμήσουμε και ίσως και είναι καλύτερα και μία αποχή. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Ανοίξτε το μυαλό σας και κλείστε τις τηλεοράσεις. Θα σταματήσουμε να ακούμε μνημονικά για το ίδιο θέμα ξανά και ξανά και ξανά. Θα περάσει λίγος καιρός και θα δούμε. Κάποιοι θα προφυλακιστούν, κάποιοι θα κατηγορηθούν ή και όχι, και θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Ας μην ασχολούμαστε όλη μέρα και όλη νύχτα, έγινε, δεν έγινε, το έκανε, δεν το έκανε, θα φανεί στο τέλος. Γιατί αποφεύγουμε να με τον ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Ας ασχοληθούμε με εμάς. Είμαι εντάξει, μπορώ να γίνω καλύτερα. Υπάρχουν στη ζωή μου άνθρωποι που όντως το έκαναν και πρέπει να τους βγάλω. Φιλιά.